making me to go, then making me stay. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από τη συχνότητα του Star Βορείου Ελλάδος. Σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή της Αθλητικής Ροδόπης και σήμερα δεν θα είμαι μόνος μου, θα έχω μαζί μου και τον Γιώργο του Σκουταρίδη να σχολιάσουμε μαζί όλα τα αθλητικά δρόμενα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άργησα λίγο. Άργησες, αλλά τελικά ήρθες. Ήρθα με την... Παρακάλεσε και πάρα πολύ ο Ντίνας ο Δημήτρης που είναι πίσω από την κάμερα, να το λέμε γι' αυτό έτσι, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι βεβαίως και ο Ντίνας, όπως είναι και πολλά παιδιά που είναι έξω στα γήπεδα και καλύπτουν σχεδόν όλους τους αγώνες και βεβαίως προσφέρουν την καλύτερη εικόνα όσο μπορούμε τουλάχιστον στο Star Βορείο Ελλάδος. Και ελπίζουμε ότι κάθε εβδομάδα θα είναι και καλύτερη και πιο πλούσια και η εκπομπή. Και πιο πλούσια τουλάχιστον αυτό. Βεβαίως, για να μην το ξεχάσουμε, να πούμε πού ακριβώς είμαστε. Είμαστε στο χωροτάξιο. Τουλάχιστον κατά τη δικιά μου άποψη, ένα από τα καλύτερα κτίρια εδώ στην Κομωτινή, με φοβερή αρχιτεκτονική. Δεν είναι μόνο χορός, γιατί μπορεί να, πολλοί να πιστεύουν ότι εδώ γίνονται μαθήματα χορού, είναι ένα κέντρο τέχνης, θα το πω έτσι, και καλό είναι να περάσετε να το δείτε. Τουλάχιστον εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν το είδα και βεβαίως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Γιούλη Ιωαννίδη που μας πρόσφερε αυτή τη φιλοξενία σήμερα. Είναι πραγματικά ένας υπέροχος χώρος. Να περάσουμε τώρα λίγο στα αθλητικά δρόμενα, σιγά σιγά βέβαια, αν και δεν είχαμε ιδιαίτερη κινητικότητα αυτή τη βδομάδα. Μεσολάβησε η παρέλαση της 28ης, είχαμε μια αναβολή στα παιχνίδια της Άλφαρες Τεχνικής. Παρότι στο πρόγραμμα ήταν κανονικά να γίνει η αγωνιστική της πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Άλφα, έγιναν εκεί κάποιες συζητήσεις και μετά από προτροπή κάποιων συλλόγων και με την ΕΠΣ, τελικά η αγωνιστική δεν ξεκίνησε ποτέ, για να ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο, και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα βγούμε. Αλλά έχουμε μετά να παρουσιάσουμε την συνέντευξη που θα κάνουμε με τον Πέτρο τον Βιόπουλο και πολύ πιο αργότερα με τον Λάζαρο Κουρκεχαγιά, τον προπονητή της του Αετού Μίσκου, που δεν σου κρύβω ότι πάντα οι συνεντεύξεις που κάνουμε με τον Λάζαρο πάντα αφήνουν έτσι ένα ωραίο στίγμα συζήτησης στο τέλος βέβαια. Θα το δούμε αυτό και σε πράξη βέβαια. Να περάσουμε λίγο να δούμε σιγά σιγά. Θες να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση καλύτερα το τι έγινε μέχρι τώρα, εφόσον δεν είχαμε και αγωνιστική δράση. Θες να μας πεις έτσι δύο λόγια, τη δικιά σου εικόνα για αρχή. Αν και είναι ακόμα νωρίς, είναι πέμπτη αγωνιστική. Εντάξει, κάποια φαβορή, δεν θα μιλήσουμε για φαβορή. Είναι κάποιες ομάδες που σίγουρα έχουν κάποιο αβαντάζ ως ομάδων, το ότι ενδεχομένως θα πάρουν κάτι τίτλους, και αυτό το λέω περισσότερο από τις μεταγραφές που έκαναν. Τα φαβορί κρίνονται μέσα στο γήπεδο, το ξέρουν καλύτερα οι παίκτες, οι ομάδες, οι παράγοντες πολύ περισσότερο, και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά έχουν ξεχωρίσει 3-4 ομάδες, μιλάμε για την Κρατινή, μιλάμε για τον Ίασμο, την Ελπίδα Σαπών και βεβαίως το Κόσμιο. Από εκεί και πέρα οι ομάδες θα χρειαστούν κάποια περισσότερα παιχνίδια για να δούμε καλύτερα πράγματα από τις ομάδες. Και μιλάω για την ομάδα της Ξυλαγανής. Που κινείται σε χαμηλά επίπεδα μέχρι τώρα. Μέχρι είναι τώρα, η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα, έτσι. Που έχει κάνει αίσθηση στις μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε πολλά περισσότερα, αν και το δείχνουν τα τελευταία παιχνίδια, από το Σπάρτακο. Αλλά τα τελευταία παιχνίδια δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Τώρα από εκεί και κάτω, όπως θα με επιτρέψεις να πω για την Δόξα Σώστη, και από τη Δόξα περιμένουμε. Ναι. Και είδαμε ότι έκανε και κάποιες ζημιές στο πρωτάθλημα. Πήγε να κάνει και την έκπληξη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Μέγα Αλέξανδρο. Το Μέγα Αλέξανδρο, ναι. Στόσο βρήκαν τον τρόπο και το γύρισαν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά έκοψε βαθμούς στο κύπελο από το Σιδηροχώρι. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω κανείς μας δεν περίμενε ότι αυτό είναι αλήθεια. Θα δυσκολευτεί τόσο πολύ η ομάδα του Σιδηροχωρίου, και τα κατάφερε πραγματικά και με πολύ καλή εμφάνιση. Πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Τώρα, όσον αφορά για τους πρώτους, να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή με ενθουσίασε πάρα πολύ η ομάδα του κυρίου Μπόζη, η Δόξα Γρατινής. Νομίζω μέχρι αυτή τη στιγμή έχει το πληρέστερο ρόστερ όσον αφορά σε όλες τις γραμμές. Η ομάδα του Ιάσμου, με τον Κουσότο βεβαίως να ξεχωρίζει και να κλέβει τις εντυπώσεις όσον αφορά τη μεταγραφή περισσότερο, να το πω έτσι, έχει να μας δώσει πολλά ακόμα.
ενδεχομένως να μας πει περισσότερο και ο Πέτρος Βιόπουλος που θα είναι αργότερα. Έχει κάποια αμυντικά πράγματα που πρέπει να διορθώσει. Τώρα για την ελπίδα Σαπών θα πω. Με επιτρέψεις σου διακόψεις όμως ότι ο Ιασμός είναι και η ομάδα η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία πιο αργά και από τις υπόλοιπες. Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια. Περιμένουμε ακόμα να βρουν και αυτοί τα μεταξύ τους πατήματα. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό και θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες ότι ο Ιασμός και με μια κουβέντα που είχαμε τον Πέτρο τον Βιόπουλο στα βραβεία που θα δείξουμε στο τέλος. Μου είπε ότι χρειάζεται περίπου ένα μήνα να δέσει η ομάδα. Mm-hmm. Και ενδεχομένως μετά από εκεί να δούμε και το Μέγα που και εμείς περιμένουμε. Έχει συνηθίσει, νομίζω. Και περιμένουν πολύ περισσότερο και οι φίλοι εκεί του Ιάσμου. Για να συνεχίσω, η ελπίδα Σαπών θα περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα. Να σου πω την αλήθεια. Φαίνεται ότι λείπει ο παίκτης του κέντρου. Γιατί και στις πτέρυγες είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλή η ομάδα της Ελπίδας και πίσω είναι πολύ καλή. Ο παίκτης του κέντρου που θα μπορεί να τροφοδοτήσει και τον Αμέτερκαν, αλλά να παίξει και τις πτέρυγες με τον Σομαράκη και τον Κουδούνη, νομίζω ότι λείπει. Τώρα για τον ΠΑΟ Κοσμίου, για να κλείσω αυτή τις ομάδες τις πρώτες ας πούμε, έτσι, που ξεχώρισαν, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, φαίνεται ότι θα χρειαστεί και άλλος χρόνος. Σε λίγο τουλάχιστον προβληματισμένο για τον ΠΑΟ, γιατί? Περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα. Και μιλάω για τον ΠΑΟ Κοσμίου, όχι για τον ΠΑΟ Κομωτινής, έτσι. Ναι. Περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα. Βέβαια, από την άλλη, πιστεύω πάρα πολύ τον Σάββατο να υβάζει. Ξέρω ότι δουλεύει πάρα πολύ. Και μπορεί, ας πούμε, οι παίκτες αυτοί που έχει τώρα αυτή τη στιγμή να μην είναι τα πρωτοκλασσά τα ονόματα που έχουν οι άλλες ομάδες. Αλλά νομίζω ότι θα βρει την φόρμουλα, τη μαγική να το πω έτσι, που θα δώσει στη συνέχεια, και το ευχόμαστε όλοι για το καλό του ποδοσφαίρου, να δώσει στη συνέχεια μια ανταγωνιστικότητα στο ποδόσφαιρο. Έχεις εντοπίσει έτσι κάπου το που πονάει ο ΠΑΟΚ φέτος? Νομίζω ότι πονάει πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Νομίζω εκεί. Νομίζεις ότι η αποχώρηση του Ερκάν είναι αυτή που έχει κάνει τη διαφορά? Ναι, νομίζω υπάρχει ένα θέμα και αμυντικά έχει κάποια προβληματάκια. Παρ' όλα αυτά που ο Γιώργος Μιστρίδης μαζί με το Λεβεντέλη φαίνεται να δένουν σαν δίδυμο. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά δικιά μου άποψη, ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να δέσει αυτή η ομάδα. Βέβαια, να πούμε στους τηλεθεατές ότι υπάρχει ένα πρωτάθλημα, θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και αυτό θα το δεις, ότι δεν είναι μόνο οι πρώτες θέσεις και για ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι και κάτω. Κάτω μπορεί να γίνει σφαγή. Γιατί το λέω αυτό? Όλα θα εξαρτηθούν από πόσες ομάδες θα πέσουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Αν πέσουν και οι δύο, που απευχόμαστε βέβαια, θα πέσουν τέσσερις ομάδες. Άρα και η κάτω εξάδα, για τα play-out δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν πρωταθλητισμό για να μείνουν στην κατηγορία. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για το ποιες θα πέσουν. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα πρόβλεψη. Είναι τα πράγματα, βλέπουμε ότι οι ομάδες όλες μπορούν να κάνουν ζημιά σε όλους καταρχήν. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Όπως για να προσθέσω την κουβέντα μας, για να πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα, δεν πρέπει να ξεγράψουμε και την ομάδα του ΠΑΟ Κομωτινής, που μπορεί τώρα να είναι στις χαμηλές βαθμολογίες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, προτελευταία, με 3 βαθμούς. Αλλά επειδή έχει νεαρούς παίκτες, δουλεύουν υπό άλλες συνθήκες, σε μορφή ακαδημιών περισσότερο, εκεί θα το τοποθετήσω, που συνήθως στο δεύτερο γύρο είναι η ομάδα που τρέχει πολύ περισσότερο. Και εκεί να δούμε ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές όσον αφορά στο κομμάτι της βαθμολογίας. Αυτό βεβαίως θα το δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Βέβαια, μια αρνητική ακόμα έκπληξη είναι και η ομάδα της Μεσούνης φέτος. Η οποία ανέβηκε με όλες τις περγαμηνές, ανέβηκε αίτητη, έδειξε ότι έχει υλικό για να κάνει και την παρουσία της στην Άλφαρης Τεχνική, όχι να πρωταγωνιστήσει απαραίτητα, αλλά να έχει μια πιο ομαλή πορεία. Και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει δείξει κάτι. Εκεί τι έχεις να... Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια ότι οι Μεσούνοι απλά φύγαν πάρα πολλοί παίκτες από την περσινή χρονιά, που βγήκε αίτητη κιόλας, πήρε και το πρωτάθλημα. Φοβερό ρόστερ, φοβερή δουλειά των ανθρώπων εκεί. Φέτος υπάρχει, νομίζω ότι χρειάζεται κάποιον να δώσουμε κάποιο χρόνο και σε αυτή την ομάδα, ώστε να δέσει και να μας προσφέρει, γιατί εντάξει, έχει κάποιους ποιοτικούς παίκτες από την περσινή χρονιά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται χρόνος,
πολύ περισσότερος. Αρκεί βέβαια να μην είναι αργά όταν θα, αργά, θα βέβαια, γίνει το βέβαια δύσιμο. Να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι ως προπονητής είναι ο Γιάννης Τσαλίδης που τις δυσκολίες τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μπορεί να τις φέρει εις πέρας πολύ πιο γρήγορα. Τον έχω γνωρίσει εγώ όταν ήταν στον Αστέρα Αιγύρου και τότε με εξαιρετική παρουσία είχε φτάσει στην ομάδα της Αιγύρου, δεν τη θεωρούσαν και ως φαβορί, να φτάσει στους ημιτελικούς του κυπέλου. Δεν ήσουν εσύ τότε, γι' αυτό ναι. Το αναφέρω. Εντάξει. Και εγώ βλέπεις μαθαίνω από σένα πλέον. Έτσι, εντάξει. Άρα χρειάζεται κάποιος χρόνος όσον αφορά την ομάδα της Μεσούνης. Για να τελειώσουμε λίγο αυτή την ανασκόπηση, να πούμε για την ομάδα του Κομψάτου που έχει το μειονέκτημα των -2 mm-hmm. από την περσινή χρονιά. Παρότι θα περίμενα πολλά περισσότερα πράγματα από το συγκρότημα του κυρίου Αγιαννίτη, διότι σχεδόν έχει τους ίδιους παίκτες περσινή χρονιά, δηλαδή έχει τον κορμό τον ίδιο. Θα περίμενα να είναι λίγο πιο καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι είχε παιχνίδια πολύ δύσκολα. Ναι, είχε το κόσμο, είχε τη Γρατινή, είχε δύσκολα mm-hmm. παιχνίδια. Εντάξει, δηλαδή να ανακεφαλαιώσουμε, να πούμε ότι χρειάζεται χρόνος. Δεν βγαίνουν πρωταθλητές και δεν πέφτουν ομάδες από την πέμπτη αγωνιστική. Σίγουρα. Θα πρέπει να κάνουμε πολλές συζητήσεις και στις εκπομπές και στους φίλους του Star Βορείου Ελλάδος για να πούμε ποιοι πέφτουν ή ποιοι είναι τα φαβοροί ή ποιοι στέκονται καλά στο γήπεδο ή όχι. Έχεις ξεχωρίσει καθόλου να φύγουμε από των ομάδων και να πάμε σε ατομικό επίπεδο. Ναι. Έχεις ξεχωρίσει παίκτες μέχρι τώρα με την παρουσία τους, είτε θετικά είτε αρνητικά? Αρνητικά δεν θα πω γιατί θα έχω πρόβλημα. Όλοι είναι φίλοι μου. Απλώς να αναφέρω ότι το site του Rodope Sports έβγαλε πριν από 2 μέρες την καλύτερη δεκάδα του Οκτωβρίου με τη δικιά μας τη ματιά. Λίγο πολύ θα σταθώ σε αυτό. Αυτός που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο Σωμαράκης της Ελπίδας Σαπών. Το αριστερό χαφ νομίζω. Αριστερό χαφ, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ καλός. Μια πολύ καλή πορεία από πέρυσι. Δεν σταμάτησε εκεί και βλέπω ότι συνεχίζει και φέτος. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τον παρακολούθησα σε 2 παιχνίδια, αλλά και μέσα από τα βίντεο των παιχνιδιών το βλέπω. Αυτός μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση, θετική εντύπωση, και πιστεύω ότι θα έχει να δώσει πολλά περισσότερα, όπως και η άλλη πτέρυχα, το Σαπών, ο Κουδούνης. Και βλέπω ότι και αυτός έχει πολύ καλά στοιχεία. Τώρα να μιλήσω για τις σφραγίδες του Αλφα τοπικού. Μιλάω για τον Αμετερκάν, τον Αντωνιάδη, τον Μπόζη, τον Πασχάλη, τον Μιστρίδη, τον Γιώργο από το Κόσμιο. Αυτές είναι μονάδες που μπορούν να κάνουν ζημιά και μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω σε αυτό το φτωχό πρωτάθλημα που ζούμε, συσσαγωγικά. Σίγουρα, ναι. Έτσι. Νομίζω όμως, χωρίς να θέλω να δικήσω άλλες ομάδες και άλλους παίκτες, ότι είμαστε ακόμα νωρίς. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτές 5 αγωνιστικές, νομίζω, κατά δικιά μου άποψη, ο Σωμαράκης της Ελπίδας Σαπών είναι αυτός που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τουλάχιστον αυτό είδα. Εξ από τους υπόλοιπους, νομίζω, περιμένουμε ούτως ή άλλως να πρωταγωνιστήσουν. Είναι οι παίκτες οι οποίοι πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο. Από τις ομάδες της κάτω εξάδας που λέμε, έχεις εντοπίσει κάποιον παίκτη ο οποίος έχει να δώσει το κάτι παραπάνω? Ξεχάσαμε να πούμε για την αναγέννηση παγωρίων πριν και θα με συγχωρέσετε. Μια ομάδα που σχεδόν έζησε τις ίδιες καταστάσεις του Ιάσμου, να το πω έτσι, αλλά σε λίγο διαφορετικές συνθήκες, διότι ήταν να μην ανέβει. Ήταν στην Α, δεν κατέβηκε η Αστέρα σε γύρου, είχαμε κάποια θέμα, έκανε ένα σχεδιασμό της Β' Αεραστεχνικής και ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ ανέβηκε στο Α τοπικό, που πάει να πει ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα. Και εκεί έχει πολύ καλούς παίκτες. Mm-hmm. Έχει το Μουρατίδη μπροστά που είναι ο σκόρερ για την ομάδα των Παγωρίων, έχει πολύ καλούς παίκτες στα μετόπιστεν. Περιμένω και από αυτούς να κάνουν μια πολύ αξιοπρεπή στο πρωτάθλημα για να υπάρχει και ο ντόρος, να το πούμε έτσι, να υπάρχει το ενδιαφέρον, να μπορούμε να συζητάμε μεταξύ μας τα παιχνίδια της κάτω εξάδες, ναι, της κάτω με τους επάνω,
Τώρα για να επανέλθω στο ερώτημά σου, συγγνώμη, θα μπορούσα να περιμένω πολλά περισσότερα από το Χατζίδη του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά έχει βάλει κάποια τέρματα, 3 αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι ο Χατζίδης έχει να δώσει πάρα πολλά και να δώσει απαντήσεις, θα μου επιτραπεί αυτός ο όρος, στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι, ο παίκτης αυτός είναι μόνο για τις χαμηλές κατηγορίες. Τα δείγματα, να σου πω έτσι, δείχνουν το αντίθετο. Δυνατός παίκτης, νομίζω τον έχεις παρακολουθήσει, ναι. Μπαίνει στην μικρή περιοχή, το σώμα έχει που μπορεί να κρατήσει καλά την μπάλα. Νομίζω ότι έχει να μας δώσει πάρα πολλά αυτός είναι, ο παίκτης. Είναι από τους παίκτες οι οποίοι ξέρουν να τελειώνουν τις φάσεις καταρχήν, σαν επιθετικός. Ναι, ναι. Νομίζω είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν είναι γρήγορος, έτσι. Είναι ένα φορ περιοχής και πραγματικά με την μπάλα στα πόδια μπορεί να κάνει θαύματα. Να δούμε στη συνέχεια, βέβαια, θα δούμε πιστεύω πολλά από αυτόν τον παίκτη, ο οποίος ήρθε από την περσινή ομάδα, ναι, της Μεσούνης, έτσι, ήρθε αίτητος κι αυτός. Τι άλλο νομίζω ότι έχουμε, δεν έχουμε ξεχάσει, νομίζω, κάποιον. Δεν νομίζω άλλο ότι έχουμε ξεχάσει. Κι αν έχουμε ξεχάσει, θα μας συγχωρήσετε. Ναι, εντάξει, η ανάλυση είναι η πρώτη φορά τώρα, παιδιά. Εντάξει, θα πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε λίγο καλύτερα οργανωμένοι. Και ο Σώστης, βέβαια, είναι μια ομάδα που κράτησε τον κορμό. Έχει ένα νέο προπονητή με πολύ καλή εμπειρία από, από αυτό το τοπικό. Μιλάω για τον Παναγιώτη Τσιμπουργκένη. Νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα έχουμε πολλά περισσότερα να δώσουμε στους τηλεθεατές μέσα από αυτή τη συχνότητα. Και ενδεχομένως και αυτοί που θα μας βλέπουν πρώτη φορά, όσο περνάει ο καιρός, να κάθονται πολύ περισσότερο στους δέκτες τους. Γιατί το, το πρωτάθλημα της Ροδόπης έχει να δώσει πάρα πολλά. Και από τη δικιά μας πλευρά όσον αφορά την εικόνα, αλλά όσον αφορά και τις συγκινήσεις. Και νομίζω αυτό θα το ανακαλύψουν όσο περνάει ο καιρός, βέβαια. Εντάξει, οι δικοί μας εδώ το ξέρουν, αλλά όσο περνάει ο καιρός, σίγουρα ότι θα υπάρχει αυτή η ανακάλυψη από αυτούς. Αυτό τουλάχιστον. Εμείς θα βοηθήσουμε σε αυτό σίγουρα όσο μπορούμε με τον τρόπο μας. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στον Πέτρο τον Βιόπουλο, ο οποίος περιμένει να μας μιλήσει. Περιμένει να μας μιλήσει, αλλά πριν πάμε σε αυτό, να πάμε τις καρτέλες να δούμε τι έχει γίνει μέχρι εδώ συνολικά. Ακριβώς. Και βεβαίως μετά θα ανοίξουμε λίγο το χώρο και θα μπει εδώ ο Πέτρος ανάμεσα για να τον υποδεχθούμε. Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στις καρτέλες με τη μέχρι τώρα κατάσταση στην ΑΡΕΣ Τεχνική και επιστρέφουμε με τον Πέτρο Βιόπουλο. Και δίπλα μου ακριβώς έχουμε τον Πέτρο τον Βιόπουλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση και την, έτσι θα σε στήσουμε λίγο στον τοίχο σήμερα, αλλά δεν έχεις ανάγκη μαζί με το χάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να μας πεις πώς είσαι στο θέμα υγείας, αν έχεις κάποιο τραυματισμό. Γενικά, γιατί είσαι ένας παίκτης που αρκετές φορές στο παρελθόν τουλάχιστον είχες τέτοια προβλήματα. Όχι, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής καλά, όλα καλά. Το ευχόμαστε, έτσι. Ναι. Το μόνο λίγο που έχω γενικά κάθε χρονιά είναι λίγο με τον τένοντα λίγο πίσω από το γόνατο, αλλά εντάξει. Κάτι θυμάμαι, γι' αυτό σε ρώτησα. Γενικά, πες μας λίγο σε τι κλίμα επικρατεί τώρα αυτή τη στιγμή στον Ιασμό. Στον Ιασμό επικρατεί πολύ καλό κλίμα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας εγώ δεν ήθελα να είμαι και παίκτης και προπονητής, αλλά επειδή το είχα πει και στα παιδιά, μίλησα και με τη διοίκηση, τα παιδιά δεν ήθελαν να πάρουν άλλο προπονητή και ήταν σύμφωνοι να μείνω εγώ. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησες να πας στους προσκυνητές, έγινε η μεταγραφή σου εκεί. Ξαφνικά έφυγες από τους προσκυνητές, γύρισες στον Ιασμό. Τι προέκυψε, τι υπήρξε, τι έχουμε χάσει ουσιαστικά σε αυτό το διάστημα? Είχα υποσχεθεί καιρό πριν ότι στον κύριο Μπαχαρίδη ότι θα πάω μαζί του.
Απλά μου τύχε κάτι, ξεκίνησα κανονικά προετοιμασία, όλα καλά. Απλά μου τύχε κάτι και μίλησα με τον κύριο Μπαχαρίδη και είπα ότι δεν θα μπορέσω να είμαι 7, στα 7 στο γήπεδο, γιατί όταν είσαι γάμα εθνική πρέπει να είσαι έτσι. Λέω, δεν μπορώ να κορδεύω ούτε εμένα ούτε την ομάδα. Mm-hmm. Μιλήσαμε, τα βρήκαμε και ξαναγύρισα στον Ιασμό. Με τον Ιασμό, ας πούμε, υπήρχε από πριν η επαφή ότι υπάρχει μια περίπτωση να ξαναγυρίσεις? Ναι, και με τον Ιασμό όταν μίλησα ότι θα φύγω στους προσκυνητές δεν είχα κανένα θέμα. Μου είπαν εννοείται μπορείς να πας. Και τους είχα πει ότι αν τυχόν γίνει οτιδήποτε, ας πούμε, και θέλω να ξαναγυρίσω, μου είπαν ότι δεκτώ. Είδαμε βέβαια φέτος ότι ο Ιασμός άργησε λίγο έτσι να ξεκινήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του. Κάποιοι βιάστηκαν να τον ξεγράψουν από το κοινό της Ροδόπης. Είδαμε ότι τελικά έγινε το μεταγραφικό ντεμαράζ. Είχαμε μεγάλες αφήξεις στον Ιασμό. Τι προέκυψε και έγινε αυτό το ξύπνημα ουσιαστικά στην ομάδα? Εξ αρχής έγινε λάθος από τη διοίκηση του Ιασμού, γιατί εμένα όταν με ενημέρωσαν αν θέλω να βοηθήσω την ομάδα σε άλλο πόστο, εγώ δέχτηκα εννοείται, αλλά ήταν ήδη αργά γιατί όλες οι ομάδες είχαν ξεκινήσει από αρχές Ιουλίου να κάνουν το σχεδιασμό και εμένα μου είχαν πει 1 Αυγούστου. Καθίσαμε, μιλήσαμε, είπα ότι θα είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω κάτι. Και βλέπουμε ότι τα κατάφερες πολύ καλά. Είχαμε και φυσικά και την, έτσι από τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έκανε αίσθηση στο κοινό της Ροδόπης και όχι μόνο βέβαια, την άφηξη του Ογκουνσότου του Πατρίκ. Θες να μας πεις λίγο το παρασκήνιο αυτής της μεταγραφής, πώς έφτασε το deal να το γίνει? Το παρασκήνιο είναι ότι ήμασταν, παίζαμε με το Μίσχο στο μάτς Κυπέλλου και με παίρνει με ένα τηλέφωνο ο πρόεδρος και μου λέει θα έρθει στην ομάδα να μιλήσει, λέει ο Ογκουνσότου. Δεν το πίστεψα ποτέ. Αλλά όταν τον είδα στο γήπεδο, εντάξει, κατευθείαν είπα στον πρόεδρο ότι αν μπορείς, εννοείται. Αυτός είναι μορφή ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Το ξέρουν οι πάντες. Είναι και η εμπειρία του πολύ μεγάλη. Είναι και το σκαλοπάτι ίσως για να κάνει ο Ιασμός το βήμα παραπάνω φέτος. Είναι η έλευση ενός τέτοιου παίκτη. Είναι, απλά δεν θέλω να προτρέχω γιατί δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια. Τώρα το θέμα είναι το τι θα δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε στην ομάδα, αλλά η ομάδα να μην μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ερχόμενος στον Ιασμό για δεύτερη φορά, υπήρχε μια ασάφεια για το πού βαδίζει η ομάδα. Και αυτό διότι ο πρόεδρος, ο κύριος Ομέρ, έψαχνε λύσεις από το γειτονικό όνομα, από τη Ξάνθη, κάποιους άλλους παίκτες από την Κομή. Δεν υπήρχε μια έτσι σφραγίδα για το πού θα βαδίσει. Και βεβαίως ήρθες εσύ και πάλι επικρατούσε για κάποιο διάστημα αυτό το κομμάτι. Σε προβλημάτισε αυτές οι κινήσεις που δεν ήταν και τόσο, να το πω, σταθερές όσον αφορά για το τι θα μελγενέστε από εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον? Δεν με προβλημάτισε γιατί από τη στιγμή που μου είχαν πει τον Αύγουστο αν θέλω να βοηθήσω την ομάδα, ήξερα που πηγαίνω και λέω ό,τι βγει. Με αυτούς τους παίχτες, με αυτούς. Έρθουν άλλοι παίχτες. Αυτό. Αλλά δεν με πείραζε καθόλου. Εμάς εξ αρχής ήταν η ομάδα να σωθεί όταν είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τώρα που ήρθαν αυτοί οι παίχτες, πάλι δεν λέμε με τη δίκηση ότι θα πάμε να βγούμε. Ό,τι καλύτερο θα μπορέσουμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ ότι πρέπει να σε χαρμά πολύ η ιστονία μου. Διότι έφυγε στο καλοκαίρι, μετά από μια πολύ καλή χρονιά, βοήθησε αρκετά να φτάσει η ομάδα στο τελικό, μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Έφυγε για να πας για γάμα εθνική, ξαναγύρισες και βεβαίως δεν ακούστηκε απολύτως τίποτα. Ναι. Δηλαδή, σαν να μην είχες φύγει ποτέ. Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πώς είναι μια καθημερινότητα εκεί στον Ιασμό? Θέλω να μας πεις με τα δικά σου μάτια πώς το ζεις. Τίποτα, είμαστε σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα. Γενικά και με τη διοίκηση και με τους παίχτες και ειδικά με τη διοίκηση
μιλάμε συνέχεια, έρχονται στο γήπεδο. Δεν μπορώ να πω κάτι για το κλίμα, είμαστε απίστευτα στο κλίμα. Πώς είναι να παίζεις με τον Κουσοδό? Καταρχάς υπάρχει είναι... ένα, δηλαδή ένα, δεν ξέρω τώρα αντίπαλος που προσπαθεί, χάρη, αλλά που ενδεχομένως ο αντίπαλος να νιώθει κάποιο άγχος. Ως συμπαίκτης πώς νιώθεις, δηλαδή θα κάνεις κάποιο λάθος, πώς θα το πάρει, πώς θα το ακούσει, πώς θα το ερμηνεύσει, πώς είναι? Και πώς είναι να προπονείς και τον Ογκουνσότο, έτσι, γιατί είναι από δύο πόστα πλέον. Καταρχάς είναι απίστευτος χαρακτήρας, ξεκινά από εκεί που αυτό παίζει πιστεύω μεγάλο ρόλο. Ξέρετε την ηλικία μου, ότι είμαι χρόνια μικρότερός του και δεν περίμενα ποτέ να σέβεται έτσι όχι μόνο εμένα, τους πάντες. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν στην ομάδα 10 χρόνια. Αυτό έχει να κάνει ότι τον αγκάλιασαν πάρα πολύ οι άνθρωποι εκεί, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο θα έχει γίνει. Και τον αγκάλιασαν πάρα πολύ και όταν από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Γκουνσότο στην ομάδα, γυρνάει μόνος του και μου λέει, έχετε λέει απίστευτο κλίμα, λέει μπράβο, λέει, και γι' αυτό λέει χαίρομαι, λέει, δεν θέλω να πω, λέει, κάτι παραπάνω. Για σένα πόσο δύσκολο ήταν, αν ήταν δύσκολο φυσικά, το να κερδίσει το σεβασμό όλης της ομάδας, δεδομένου και του νεαρού της ηλικίας, όλο και το ότι μέχρι πέρσι, ας πούμε, σε είχαν συνηθίσει ως συμπαίκτη κάποιοι? Γι' αυτό και όλα στις κινήσεις που κάναμε με μένα, εκτός από τον Πάτρικ, όλοι οι υπόλοιποι στην ομάδα είμαστε όλοι φίλοι, είμαστε μια παρέα. Οπότε και τους ευχαριστώ πολύ ότι ξεχωρίζουν το όταν θα μιλήσω για κάτι, θα πω κάτι, θα το σεβαστούν και δεν θα το πάρουν στην πλάκα. Σου πρόσθεσε κάποιο παραπάνω άγχος το διπλό αυτό πόστο, δηλαδή είναι για σένα ένα στοίχημα, να το πούμε έτσι, να το κερδίσεις? Είναι στοίχημα και φυσικά έχω πολύ περισσότερο άγχος. Απλά μου είναι πολύ δύσκολο, επειδή όλα τα παιδιά τα ξέρω, αυτό με τη 18άδα, ποιος θα παίξει για αυτά, και προσπαθώ όσο καλύτερα να παίζουν όλοι και πιστεύω το προσπαθώ και θα το κάνω στην πορεία. Καλά, φαίνεται νομίζω και στην εικόνα μέχρι τώρα της ομάδας, η οποία ξεκίνησε από το μείον 2, έτσι, και όσο και αν κρατάτε χαμηλά, όπως λες, τον πύχη στην ομάδα, βλέπουμε ότι η ομάδα επέστρεψε, είναι κοντά στην κορυφή, είναι στο μείον 2 αν δεν κάνω λάθος από την Κρατινή, και πηγαίνει καρφή νομίζω για τις πρώτες θέσεις. Με λίγα λόγια να πω, να προσθέσω σε αυτά που λέω ο Χάρης, δηλαδή όσο να θέλετε να το κρύψετε και με τις μεταγραφές που κάνετε, γιατί είναι πρωτοκλασσάτοι παίκτες, ό,τι και να λέμε, δεν κρύβετε, δηλαδή πάτε για τίτλους. Αυτό θα μου επιτραπεί εμένας ο όρος, διότι οι παίκτες που έχουν έρθει φέτος στον Ίασμο είναι πολύ καλύτερο το ρόστερ από την περσινή χρονιά, τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Δεν είναι μόνο ο Κουσότο, Χάρη. Σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες και θα προσθέσω και έναν, και ενδεχομένως ένα παίκτη που θα μας δώσει κάποια στοιχεία αργότερα, είναι ο Νίκος Αγαπίδης. Ναι, συμφωνώ. Απλά με τον Νίκο τον ξέρω χρόνια από μικρό παιδί. Απλά είχε αυτός θέμα μετά τον πόντο και είχε τραυματισμούς πολλούς και ακόμα, γι' αυτό ότι παίζει, δεν παίζει και μου το λέει μόνος του, δεν αντέχω να παίξω παραπάνω ακόμα, γιατί έχει πρόβλημα με τα γόνατα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό φέτος και αυτό που είχαμε πει προχθές στην βράβευση κιόλας που είχαμε κάνει, ότι η ομάδα λογικά, είναι δικά σου λόγια, ότι σε ένα μήνα θα δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες. Είναι αυτό αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Τώρα, για τώρα δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί ακόμα δεν είμαστε καλά, το λέω. Και δεν εξαρτάται από τους παίχτες και από αυτά, είναι ότι είμαστε 3 εβδομάδες όλοι μαζί. Κλείσαμε τις μεταγραφές πριν μια εβδομάδα. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε 1-1,5 μήνα θα είμαστε πολύ καλά. Πέτρο, θέλω να μας πεις λίγο πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς και στο κομμάτι της προπονητικής. Υπήρξε κάποιος προπονητής που έχει συνεργαστεί και σου μετέφερε αυτό το μικρόβιο, το είχες στο μυαλό σου από πριν? Καταρχάς ξεκίνησα αυτό με τον πατέρα μου. Επειδή είναι και ο πατέρας μου στην ομάδα, δεν είμαι μόνο εγώ μπροστά, με βοηθάει πάρα πολύ και ο μπαμπάς μου χρόνια ασχολείται με την προπονητική. Αλλά του αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται με τους τερματοφύλακες.
Κατάλαβα. Η συνεργασία της πατέρα και γιου είναι παγίδα μέσα στην ομάδα. Κάποιοι θεωρούν ότι το να δουλεύεις με συγγενείς, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο στο θέμα συνεννόησης πάντα. Για σένα πώς είναι? Όχι, πάντα με τον πατέρα μου είχα πολύ καλή συνεννόηση. Δηλαδή, και εννοείται τον ακούω πάρα πολύ όταν μου λέει κάποια πράγματα, αλλά ακούει και αυτό σε μένα. Mm-hmm. Δεν σου κρύψω, συγγνώμη Χάρη, παρακαλώ. Μια κουβέντα που είχα με τον Γιώργο του Βλαδιμυρίδη, τότε όταν δεν ήξερε πού θα κατασταλάξει η μια ομάδα, και μιλάω για τον Γιάννη Τερματοφύλακα, πάρα πολύ καλό, ότι μου είχε πει ότι ένα από τα στοιχεία που πάει φέτος στον Ιάς μου είναι ο πατέρας σου. Ότι ξέρει να προπονεί πάρα πολύ καλά τους τερματοφύλακες. Ναι, ασχολείται πάρα πολύ, το ψάχνει πάρα πολύ με τους τερματοφύλακες, γι' αυτό και εγώ έχω αναλάβει άλλο πόστο, δηλαδή είναι σημαντικό να έχει μια ομάδα στο τοπικό προπονητή τερματοφυλάκων, φυσιοθεραπευτή, προπονητή, δηλαδή βοηθό, είναι σημαντικό. Δηλαδή πιστεύω μία-δύο ομάδες, επειδή δεν ξέρω, δεν θα βάλω το χέρι μου στη φωτιά, να έχει στο τοπικό προγόνι τερματοφυλάκων. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί και καμία. Μπορεί, ναι. Δεν ξέρω. Πέρυσι είχε. Αλλά φέτος θα με συγχωρέσουν κιόλας οι φίλοι μου παράγοντες. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει κάποιον. Και αυτό νομίζω είναι και ένα μεγάλο αβαντάζ για την ομάδα σας φέτος. Ότι έχει τον κύριο Γιώργο στο κομμάτι των τερματοφυλάκων που κάνει πολύ καλή δουλειά. Και φαίνεται τουλάχιστον είστε νομίζω η δεύτερη καλύτερη άμυνα, αν δεν κάνω λάθος, μετά την Κρατινή. Την Κρατινή πώς τη βλέπεις? Για να πάμε και λίγο στις αντίπαλες ομάδες. Τη Γρατινή... ως πρώτη, έτσι, γι' αυτό την αναφέρω. Η Γρατινή είναι πολύ καλή ομάδα και από εκεί στην ομάδα είναι 6-7 φιλαράκια, πολύ καλά. Εντάξει, με τον Βασίλη είμαστε από μικροί. Και θα το ξανατονίσω ότι δεν διαγράφω καμία ομάδα. Από την τελευταία μέχρι και την πρώτη δεν διαγράφω καμία ομάδα. Όπως και στο τελευταίο μάτς με τη Στρίμη. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, με νοιάζει το πώς θα παίξει η ομάδα. Βέβαια, ένα ακόμα βαντάζ που έχει η ομάδα σας πέρα από το πλήρες ρόστερ τεχνικού επιτελείου είναι και η πολύ καυτή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η έδρα της. Θέλω να μου πεις λίγο την ψυχολογία των παικτών της δικιάς σου ομάδας απέναντι σε ένα τέτοιο κοινό. Είναι όντως, απλά και πέρσι, που κάτι που δεν μου άρεσε και το είχα ξαναπεί, είναι ότι ναι, συμφωνώ οι οπαδοί με το πάθος και αυτά, αλλά να μην παραφέρονται. Mm-hmm. Γιατί πληρώνουμε τώρα το μείον 2. Σίγουρα. Είναι, θεωρείς, και ένα έτσι πλεονέκτημα απέναντι στον αντίπαλο, δηλαδή αυτό το πάθος από την κερκίδα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τον αντίπαλό σας? Σίγουρα μπορεί, γιατί κάποιοι παίχτες από το αλφα τοπικό μπορεί να μην έχουν ξαναζήσει αυτές τις εμπειρίες, κάποιοι όμως έχουν ζήσει ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Mm-hmm. Σίγουρα. Βέβαια, μας είπες ότι δεν θες να κάνεις προβλέψεις, αλλά μπορείς έτσι να μας δώσεις μια γενική εικόνα της μέχρι τώρα κατάστασης του πρωταθλήματος. Αν βλέπεις φαβορί, αν βλέπεις outsider, αν βλέπεις παγίδες σε κάποιες ομάδες. Για μένα προσωπικά βλέπω φαβορί το Κόσμιο, τη Γρατινή. Αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ ομάδες όπως ο Σπάρτακος και η Ξυλαγανή. Και ο Σπάρτακος που σας δυσκόλεψε αρκετά, ναι, στο θεσμό του κυπέλου, έτσι. Ναι. Δηλαδή νομίζω είχατε κερδίσει 2-1. Με μεγάλη δυσκολία και με το Σπάρτακο να είναι πολύ στην επίθεση τότε. Για να πάμε και προς το τέλος σιγά σιγά. Κάτι που θα συμπληρώσω κάτι σε αυτό που σε ρώτησε ο Χάρης σχετικά με την κερκίδα. Πολλές φορές παραφέρονται, εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε όλοι και το γνωρίζονται και ήδη. Από τη δικιά μας εκπομπή, τι θέλεις να τους πεις ούτως ώστε να μην αυτοί οι δύο βαθμοί που έχετε μείον φέτος να μην τους πληρώσετε στο τέλος της βαθμολογίας? Να τους πω ότι εννοείται θέλω να στηρίζει ο κόσμος στην ομάδα, απλά και στη νίκη όταν είμαστε όλα είναι καλά θέλω να είναι το ίδιο και στην ήττα, γιατί δεν μπορώ να πω, άμα το έλεγα αυτό θα πρέπει να είμαι τρελός. Να πω ότι θα πάρω το πρωτάθλημα ήττητος ή θα πάω και δεν θα χάσω πουθενά. Μέσα στο παιχνίδι είναι και η ήττα και η ισοπαλία και η νίκη, και θέλω να είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή όπως και κερδίζουμε να μας σας αγκαλιάζουν, το ίδιο και στην ήττα.
Και επειδή υπάρχουν χάρη μερικές ώρες για να λήξει η μεταγραφική περίοδο, φέτος έχετε τεινάξει στις σελίδες στα ύψη με τις μεταγραφές που έχετε κάνει. Περιμένουμε κάτι ακόμα, γιατί έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, δεν ξέρω αν πρέπει να τα κάνουμε στην ώρα. Περιμένουμε άλλον έναν. Δεν ξέρω κατά πόσο αν θα μείνει στην ομάδα ή όχι. Τώρα μίλησε με τη διοίκηση. Πραγματικά δεν γνωρίζω, αλλά αυτό θα φανεί τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, έτσι. Ναι. Χάρη. Νομίζω μας κάλυψε απόλυτα ο Πέτρος. Ήταν πολύ ωραία έτσι, η κουβεντούλα μας. Να σας ευχηθούμε φυσικά από εδώ και πέρα να πάνε όλα όπως τα έχετε σχεδιάσει. Χωρίς τραυματισμούς και σε εσένα και σε όλους τους συμπαίκτες σου. Και να είστε και αυτοί που θα χαμογελάσετε στο τέλος της χρονιάς. Το εύχομαι, μακάρι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι εδώ για τα υπόλοιπα. Begging me to go, then making me stay.